Θέλεις να πας σε μια πορεία που βάσει και τη σωματική σου ακεραιότητα? Θέλεις μήπως να είσαι στην απέναντι πλευρά? Να προσπαθείς να κρατήσεις την τάξη σε μια πορεία? Αν δεν θες τίποτα από τα δύο, υπάρχουν άλλα βίντεο να δεις γενικά, γιατί αυτό το βίντεο αυτά τα πράγματα θα έχει. Οπότε εγώ στο λέω ρε παιδί μου να ξέρεις. Σήμερα το παιχνίδι λέγεται Riot. Ουσιαστικά τι κάνεις αυτό το παιχνίδι? Έχει διάφορες πορείες. Διαλέγεις πλευρά ή θα είσαι με τους τύπους που κάνουν το Riot ή θα είσαι με τους μετατζίδες. Okay. Θα δούμε μία τη μία εκδοχή, μία την άλλη. Πατάω play. Story πατάω, δεν έχει play. Το παιχνίδι παιδιά έχει κερατέα. Το είδα, λέω εδώ είμαστε. Inhabitants of a small town in Greece, Keratea, unite to stop the construction of an illegal junkyard that is being built very close to their homes. Θέλει η κυβέρνηση να κάνει εκεί πέρα δίπλα στην Κερατέα μια χωματερή. Όπα σου λέει. Ξεσηκώνονται οι άνθρωποι. Δεν γίνεται. Θα βρωμοκοπήσει, λέει ο τόπος. Δεν γίνεται να αφήσουμε αυτό να περάσει έτσι. Έχει difficulty too easy, challenging, lawless. Αν το βάλουμε challenging και ό,τι γίνει, πάμε στην Κερατέα. Το πρώτο που είχα παίξει ήταν με την πλευρά των διαδηλωτών. Βλέπετε ότι έχει προχωρήσει με τον Black Tuesday εδώ, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάποιος έχει πάρει πράγματα, είναι σαν τον Black Friday, έχει πάρει πράγματα σε καροτσάκι και τρέχει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, ίσως. Θα παίξουμε τώρα με την πλευρά της αστυνομίας. Θα δούμε μία αστυνομία, μία διαδηλωτές. Εντάξει, αυτό θα κάνουμε. Αυτή είναι η Βουλή Pixelated. Εντάξει, μόνο σε αυτό το κανάλι τέτοιες εμπειρίες, παιδιά. Πού άλλο θα βρεις τη Βουλή Pixelated? Πουθενά. For several years, the Greek government has planned to build a huge junkyard 6 kilometers away from Keratea, a small town southeast of Athens. Unable, δεν πρόλαβα. Το Δεκέμβριο του 2010 μπήκαν τα ΜΑΤ μέσα στην Κερατέα γιατί σου λέει φτάνει, τώρα θα κάνουμε τη χωματερή. Όπα σου λένε οι άλλοι. Αυτό παιδιά δεν είναι λογικό, χωματερή. Εδώ πέρα δεν θα γίνει, θα βρωμοκοπήσει ο τόπος, δεν αντέξουμε. Οπότε ουσιαστικά για πάνω από 4 μήνες εκεί πέρα έχει γίνει ένα πεδίο μάχης που θα έλεγε και ο Πάνος ο Σόμπολος. Τώρα εμείς ουσιαστικά παίζουμε την πλευρά της αστυνομίας, εντάξει. Πρέπει να σταματήσουμε τη διαδήλωση. Έχουμε εδώ πέρα διάφορους. Αυτή εδώ πέρα επάνω μοιάζουν με τον Darth Vader. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε συγκεκριμένο budget, συγκεκριμένους ανθρώπους που θα έχουμε απέναντί μας και μπορούμε να πειράξουμε διάφορα πράγματα εδώ πέρα. Εντάξει, το πώς θα κοστίζει το unit και τα λοιπά, το gas mask, τι θα είναι το 1 ή θα είναι το 2 ή θα, δεν θα έχει gas mask, ας πούμε. Θα μας πετάνε πράγματα και θα είναι τάβλα, ξέρω εγώ, σε μισό δευτερόλεπτο. Τώρα αυτά εδώ πέρα τα smoke, παιδιά, εγώ δεν τα ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Tear gas. Δακρυγόνα, όχι. Μπορεί να είναι ειρηνική. Έχουμε εδώ πέρα το XM148 smoke που υποθέτω κάτι είναι αυτό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πατάμε ready. Έτσι θα πάμε. Tactical units are slower but more resistant to physical attacks. Μία ελληνική σημαία. Pixelated κι αυτή. Πού αλλού θα βρίσκατε pixelated ελληνική σημαία με animation? Κερατέα assistance. Αλλά και τις φωτιές που έχουν ανάψει οι κάτοικοι της περιοχής. Κάτι έλεγε ελληνικά για τους κάτοικους της περιοχής. Δεν το περίμενα να το είχαν προσέξει τόσο. Μπράβο τους. Περνάει μια μπουλντόζα, γκρεμίζει την ελληνική σημαία. Γραφικές εικόνες. Νιώθω λες και λέω τις ειδήσεις αυτή τη στιγμή. Γίνεται ένας χαμούλης όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, ουσιαστικά ποιος είναι ο σκοπός μας? Να κάνω τις σωστές κινήσεις ώστε να φτάσουμε εμείς εδώ πέρα. Λένε συνθήματα στα ελληνικά νομίζω. Ενδιαφέρον αυτό που το έχουν προσέξει στο παιχνίδι. Κάνουμε τα πρώτα βήματα. Το βλέπετε, πλησιάζουν και αυτοί. Δεν χρειάζεται παιδιά να. Ρε παιδιά, ηρεμία. Παιδιά, ηρεμήστε. Λοιπόν. Νομίζω είναι έτοιμοι κάποιοι να μου ρίξουν μολότοβ. Ηρεμία. Καταρχάς ηρεμήστε. Δεν ξέρετε τι θέλουμε να κάνουμε. Μπορεί να θέλουμε να πάμε στο περίπτερο. Μπορεί να θέλουμε να πάμε για διάλειμμα. Μπορεί να είμαστε μαζί σας, εντάξει. Πάμε σιγά σιγά. Όχι. Πλησιάζουμε λίγο προς τα εδώ. Ήρεμα. Ήρεμα πλησιάζουμε. Λοιπόν, εντωμεταξύ βλέπετε εδώ πάνω. Έχει και διάφορα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Δεν ξέρω τι λένε. Κάτι με πολύ ωραία λένε. Με κερατέα. Κάτι που βγάζει ομοκαταληξία και βγάζει νόημα και. Μην βαράτε, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, και εμείς τη δουλειά μας θέλουμε να κάνουμε. Αν τους προχωρήσω τώρα, δηλαδή θα γίνει μπάχαλο. Θα γίνει μπάχαλο, έτσι δεν είναι? Ρε φίλε, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, αλήθεια. Λοιπόν, κοίτα, αν θέλω τώρα, μπορώ να πάρω αυτό το πράγμα και να ρίξω, ας πούμε, εδώ. Αλλά αυτό θα είναι κακό. Ίσως τους εξαγριώσει και γενικά καταπατάει κάποια ανθρώπινα δικαιώματα αυτό το πράγμα. Αλλά είναι παιχνίδι, εντάξει, είναι παιχνίδι. Σταματήστε να κρίνετε. Είναι παιχνίδι. Είναι απλώς ένα παιχνίδι, παναδεμάσεις. Πρέπει απλώς να νικήσω, συγγνώμη. Συνέβη. Λογικά νίκησα. Τώρα πρέπει να αισθάνομαι καλά, υποθέτω. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Σου βγάζει όλα τα στατιστικά και σου λέει και τι έγινε όμως. Ας πούμε, όταν εγώ είχα παίξει πριν με τους διαδηλωτές, πέταγα μολότοφ και τέτοια πράγματα. Με ρωτήσετε γιατί, εντάξει. Δεν τον προτείνω. Μείνετε στο σχολείο και μην κάνετε ναρκωτικά. Και μην πετάτε μολότοφ. Πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, πέταγα μολότοφ, πέτρες, ό,τι τέλος πάντων υπήρχε. Και τώρα, στο επόμενο ουσιαστικά, οι διαδηλωτές θα έχουν ένα μειονέκτημα. Εδώ ήμασταν εντάξει. Φτάσαμε. Ήμασταν προσεκτικοί. Οι διαδηλωτές ήταν μια χαρά ειρηνικοί. Εντάξει, εμείς ένα φσουτ κάναμε. Πετάχτηκε φσουτ λιγάκι. Εντάξει, δεν κάναμε και κάτι φοβερό. Κανείς δεν θύμωσε, όλα καλά. Λοιπόν, τι έγραψαν οι εφημερίδες? Η εφημερίδα είναι True Fact News, έτσι. Δεν πρέπει να κάνει προπαγάνδα αυτή η εφημερίδα γενικά. Η αντίστοιχη ελληνική θα μπορούσε να ήταν
Εδώ λέμε τα γεγονότα όπως είναι. Τι λέει στην Ελλάδα, τι έγινε, 20 αστυνομικοί πλησίασαν το πλήθος των 300 ανθρώπων που είχαν μαζευτεί εκεί πέρα. Εντάξει, πέσανε κάτι ψηλές, αλλά όχι κάτι φοβερό, δεν τραυματίστηκε κανείς. Όλα καλά. True fact news, παιδιά, να την ακούω, δεν κάνει προγάντα. Σωστά τα είπε. Ένα φσού τώρα δεν χρειάζεται να τα αναφέρει. Σιγά να πούμε. Λοιπόν, τώρα βλέπετε ότι μπορώ να παίξω με τον Black Tuesday και με τους δύο. Πριν δεν μπορούσα. Λοιπόν, ξέρεις τι πάμε τώρα, Black Tuesday, με διαδηλωτές. Το λόγο τους διαδηλωτές βλέπετε είναι διαφορετικό. Πόσες σημαίες έχουμε. Αν έχουμε πολλές σημαίες, έχουμε λιγότερους ανθρώπους. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Τέλος πάντων, μερικές σημαίες. Defensive gear. Μπορεί να πάμε εκεί τίποτα. Defenseless. Με το t-shirt και τη βερμούδα. Μπορεί να πάμε με ένα βασικό τέτοιο πράγμα, α πούμε, να πάρουμε κάτι εδώ σε περίπτωση που πέσει να δακρυγόνω κάτι. Cautious, να πασαληφτούμε κιόλας για τα δακρυγόνα. Protected, να πάρουμε, ρε παιδί μου, όλα τα προηγούμενα και το κράνος του φίλου μας, του Μπάμπι του Μηχανόβιου. Armored, όλα τα προηγούμενα, κάμια επικαλαμίδα, κάμια επικονατίδα, τίποτα τέτοιο. Και τελευταία επιλογή είναι γκορίλα. Πηγαίνεις εκεί πέρα, κομάντο. Έτοιμος για να προκαλέσεις κακά πράγματα, παιδιά. Τέλος πάντων, θα πάμε εμείς cautious, εντάξει, θα έχουμε το νου μας. Και εδώ αυτό είναι μολότοφ. Έχει και τσάι ένα μολότοφ. Είναι από αυτές τις μολότοφ που δεν σκάνε, δεν ξέρω. Τις πετάς και γίνονται κομφετί, δεν ξέρω πώς δουλεύει. Σου λέει βέβαια εδώ. Λοιπόν, οπότε έχουμε μολότοφ, την οποία εντάξει θα την αφήσω, παιδιά, ποτέ δεν ξέρεις, εντάξει. Έχουμε και τσάι ένα μολότοφ, η οποία βλέπετε είναι πιο υπουλή. Δεν πολύ φαίνεται, αλλά κάνει ένα μεγάλο μπαμ. Έχουμε laser pens, τα οποία τα πετάς στα μάτια τους, τους χαλαρώνει, ηρεμούνε λίγο. Και έχουμε και το social, γιατί πλέον είμαστε σε αυτή την εποχή, παιδιά. Τα social media κυριαρχούν, λοιπόν, ready. Δεν ξέρω τι μας περιμένει. In order to carry a positive action, we must develop here a positive vision. Ποιος το παιδιά αυτό? Ο Δαλάης ο Λάμας. Βρες ένα νική του Σταρ. Τι συμβαίνει εδώ? Αυτό είναι μια κλούβα. Έρχονται οι μπαλούρδοι. Πού πάνε? Όπα ρε παιδιά, ηρεμία. Ρε παιδιά, τι συμβαίνει? Α, είναι πιο σκληρά τα πράγματα τώρα, έτσι. Αυτός εδώ τα έχει πάρει όλα. Έχει κάνει πλιάτσικο, είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει πάρει. Αλλά έχει πάρει πράγματα τα οποία πρέπει να τρέξει για να πάει γρήγορα σπίτι. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Don't get pushed away by the mad police. Hold your ground. Το don't get pushed που είμαι ήδη εδώ πέρα. Τι εννοείς? Α, έχουμε και. Είναι και αυτή η τύπη, εδώ είναι από την τηλεόραση, είναι από την True Fact News πιθανότατα εδώ πέρα. Λοιπόν, παιδιά, δεν μπορείτε να έρθετε εδώ γενικά. Ελάτε και εσείς υπόλοιποι. Πρέπει να... Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα που κάνουνε. Ορίστε, θα λέω κι εγώ. Τώρα πήρα μυθικό. Θα με αναγκάσει να πετάξω μολότοφ. Και δεν το θέλω, παναθέμά σας. Αυτός ξαναρίχνει. Τώρα εγώ φταίω να πάμε σε αυτόν εδώ. Μπορούμε να του κάνουμε κάτι. Γενικά είμαστε ειρηνικοί, αλλά αν πατήσει αυτό, είναι το offensive mode. Και ξαφνικά γίνεις επιθετικός. Δεν θες, αλλά αρχίζεις και. Ρε παιδιά, πού πήγαν οι άλλοι δικοί μου, φύγανε? Νομίζω χάνω, παιδιά. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Περιμένετε, γυρίστε πίσω. Προσπάθησα. Να δω τι θα γράψει True Fact News, παιδιά. Police cleared the area. Political result, μείον 8. Γιατί πετάγανε συνέχεια πράγματα. Τι έγραψε η εφημερίδα? Α, ακόμα λέει και αν. Λίγοι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι πήγαν σπίτι. Ναι, για αυτούς λίγους δεν μας νοιάζει. Τέλος πάντων, πηγαίνουμε πίσω στο μενού. Λοιπόν, έχουμε Αίγυπτο, έχουμε Ιταλία και έχουμε και Ισπανία. Θα πάω στην Ισπανία, θα παίξουμε άλλο ένα με διαδηλωτές γιατί αυτό ήταν πάρα πολύ μικρό. Εντάξει, πήγαμε εκεί, μα διώξανε, φύγαμε, αυτό ήταν αντίο. Ένα λεπτό κράτησε. 2011. Στην αρχή της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης, άρχισαν να κάνουν διάφορες ειρηνικές διαδηλώσεις εναντίον των τραπεζών, του καπιταλισμού και όλα αυτά τα πράγματα. Στις 15 Μαΐου 2011 μαζεύτηκαν στην πλατεία Σολ. Οργανώνοντας όλο αυτό μέσω του ίντερνετ. 329 άνθρωποι. Χαμούλης. Λοιπόν, προσέξτε, εδώ πέρα τώρα κάνουμε ειρηνικές διαδηλώσεις. Οπότε θεωρητικά δεν θα πρέπει να πάρω firecrackers, μολότοφ και τέτοια, εντάξει. Μου έχει το παιχνίδι από μόνο του, το social και το megaphone. Και το defensive gear είναι defenseless. Γιατί κάνουμε ειρηνική διαδηλώση, δεν χρειάζεται πανικός. Πηγαίνουμε ειρηνικά, δεν θα γίνουν επεισόδια. Σωστά. Ίσως. Πατάμε ready. Θα το αφήσω όπως το έχει το παιχνίδι. Αυτές είναι οι ισπανικές ειδήσεις. Okay. Ήτανε κάτι στα ισπανικά. 15 Μαΐου 2011. Okay. Εκεί που καθόντουσαν και είχαν ταμπέλες με νο, σκάσανε πολύ, ρε φίλε. Κάτσε. Περιμένετε. Ωραία, ουσιαστικά τώρα δεν έχω και πολλές επιλογές. Να σας πω την αλήθεια. Αυτοί τώρα θα με πλησιάζουν. Μπορώ να κάνω ένα τέτοιο, ένα megaphone έτσι εδώ πέρα. Να πάρουν τα πάντα. Όπα, παιδιά, ειρηνικά όμως, ναι. Ειρηνικά ελπίζω. Ένα social, οπότε σκάνε κι άλλοι, υποθέτω. Πάρτε και κανένα σύνθημα. Πάρτε και ένα σύνθημα έτσι να γουστάρετε. Κοίτα, απ' την άλλη δεν έχουμε όπλα. Εντάξει, μπορεί να αρχίσουμε να του βαράμε με το βόα, ας πούμε. Αυτό εδώ πέρα. Το ηθικό μας είναι ακμεότατο αυτή τη στιγμή, βλέπετε. Το χειρότερο είναι τη δεύτερη ομάδα που είναι 94%. Έχουμε μπαστακωθεί εκεί πέρα, δεν φεύγουμε. 2,5 λεπτά είναι ακόμα. Κάτι ρίχνουν αυτοί εκεί πέρα. Κάτι ρίχνουν διάολοι, αλλά έχουμε τη δύναμη των social media. Τους βλέπετε, σκάνε από εδώ πίσω τώρα. Όσο φέρνουμε εδώ πέρα social media, σκάνε.
Πού να σταματήσει, θα ρίχνει εσύ. Ω Θεέ μου, περίμενε, αρχίζουν και φεύγουν. Λοιπόν, πέφτει τώρα το ηθικό, γιατί αρχίζουν και μας δείχνουν πράγματα, παιδιά. Ηρεμήστε, γυρίστε πίσω, βρε. Όλα καλά είναι, σιγά. Σιγά, σου. Όλα καλά είναι. Να πάρουμε λίγο ηθικό πίσω. Γενικά έτσι με τις φωνές. Βοηθάνε οι φωνές καμιά φορά. Careful, man, the press will eat us alive if we are too forceful. Χαίρο πολύ. Αφού μας ρίχνετε εδώ πέρα, έχουμε έρθει ειρηνικά. Αυτοί εδώ πέρα έχουν βγάλει τις πέτρες, παιδιά, είναι έτοιμοι. Ήταν ειρηνική, αλλά τώρα το χάσανε. Σου λέει κάπως και εγώ πρέπει να μηνθώ. Λοιπόν, κρατάμε για ένα δευτερόλεπτο ακόμα, αυτό ήταν. Area successfully occupied. Βέβαια, τώρα τρέχουν όλοι σπίτι. Σου λέει εντάξει, τα καταφέραμε τώρα σπίτι. Σπίτι, γιατί μας δείχνουν πράγματα. Μείον 83, παιδιά. Η αστυνομία. Rioters resisted police attack. Police caused a brutal bloodbath. Γιατί εκεί καθόμασταν, λέγανε τα ισπανικά του συνθήματα και αυτοί κάνανε κακά πράγματα. Rioters were peaceful. This will lead to an extreme advantage on the rioters' side during the next event. Αυτό είναι και καλό και κακό. Γιατί ουσιαστικά πρέπει να τα περνά στα event και με τους δύο. Οπότε αν έχουμε τους διαδηλωτές, θα έχουμε καταπληκτικό πλεονέκτημα. Αλλά όταν παίξουμε με την πλευρά της αστυνομίας, δεν θα έχουμε. Τι είπε εδώ πέρα η εφημερίδα. True fact news. Rioters violent as police failed to evict anarchists. Η λέξη αναρχικός, η αλήθεια είναι ότι έχει συνδεθεί με κάτι αρνητικό. Όποτε το διαβάζεις στην εφημερίδα, σου έρχεται ένας τύπος με full face και μολότοφ στο χέρι. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, 40 αστυνομάνθρωποι δεν κατάφεραν να διώξουν 700 ανθρώπους και η κατάσταση ξέφυγε. 580 τραυματίστηκαν σε 16 λεπτά. Αυτό είναι ρεκόρ. Με μπαζούκα ρίχνανε. Τι κάνανε. Δύσκολο να πιστέψουμε ότι κάθε άνθρωπος πήγε εδώ πέρα επιβίωσε. Okay, δεν πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, θα το αφήσω κάπου εδώ. Πήραμε μια ιδέα. Okay, έχει ένα ενδιαφέρον γιατί ουσιαστικά αυτά τα γεγονότα που λέει το παιχνίδι έχουν συμβεί όντως και μπορείς να δεις και από τις δύο πλευρές, ας πούμε, τι ακριβώς συμβαίνει. Επίσης, είναι παιχνίδι. Θέλω να ηρεμήσεις. Μπορεί να είναι με κάποια ζητήματα λίγο πιο ζουμερά, αλλά είναι παιχνίδι. Θα κυκλοφορήσει σε Early Access 6 Δεκεμβρίου και δεν ξέρω πώς θα κάνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν μοιάζει να έχει πάρα πολύ περιεχόμενο, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον ως προς το. Ότι ζεις τέλος πάντων όλο αυτό και από τις δύο πλευρές. Αυτό ήταν το Riot. Θα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο.